Θεσσαλονίκη FM 100. Παρακολουθώντας την καθημερινότητα του νοσοκομείου, γιατί στο νοσοκομείο Παγιοργίου ξέρετε μπαίνει χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα. Φυσικά. Ασθενείς, συνοδοί, εργαζόμενοι. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να δώσουμε κι εμείς έτσι ένα χέρι βοήθειας, όχι να αντικαταστήσουμε ανθρώπους, αλλά να συμπληρώσουμε λίγο τη δουλειά τους με διάφορες δράσεις μας. Δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια, το ξεκινήσαμε με λίγο κόσμο και σήμερα φτάσαμε, έχουμε 380 άτομα μέλη. Έχετε δηλαδή 380 εθελοντές? Έχουμε 380 μέλη. Οι εθελοντές μας ασχολούνται με διάφορες δράσεις και μέσα στο νοσοκομείο. Συνήθως είναι περίπου 100-120 άτομα που εναλλάσσονται σε ομάδες μέσα στο νοσοκομείο και πάμε όπου μας ζητήσουν και όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν συνεννόησης. Και εξωτερικές δράσεις που έχουν να κάνουν με ιδρύματα και με διάφορα άλλα πράγματα. Στο νοσοκομείο, όταν λέτε δράσεις, τι εννοείτε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος? Δηλαδή, σε τι βοηθούν αυτοί οι εθελοντές, ας το πούμε έτσι? Σε τι βοηθάει η αντιρρίδα? Έρχεται ένας άνθρωπος που είναι μόνος και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να περπατήσει. Έχουμε αποδωρές που μας έχουν κάνει διάφοροι άνθρωποι, καροτσάκια που βγαίνει έξω. Τον παίρνει, τον πάει εκεί που θέλει. Έχουμε παιδιά από τις λειτουργικές οικογένειες που μένουν για μήνες στο νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνετε, οι νοσηλεύτριες δεν μπορούν να κάθονται μέρα νύχτα. Εκεί, ναι. Κάνουν αυτά που πρέπει. Οπότε εναλλάσσονται εθελοντές, φροντίζουν τα παιδιά, μόνους ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν στον κόσμο και πολλά άλλα πράγματα. Ήδη πρώτης ανάγκης που με τα οικονομικά που είναι δύσκολα μπορεί να χρειάζεται 2 πράγματα που δεν τα έχει μαζί του. Έχουμε μία αποθήκη όπου έχουμε κάποια πράγματα και εξυπηρετούμε τον κόσμο. Τέτοια πράγματα. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για μία καθημερινή εργασία, ε? Ναι. Δηλαδή, η προσφορά, δηλαδή, θέλω να πω, είναι καθημερινή. Δεν είναι, ναι, είναι μία εκδήλωση εδώ και μία εκεί. Όχι. Και είναι μία παραπέρα. Ναι, είναι καθημερινή προσφορά και τα Σαββατοκύριακα. Κάναμε την αρχή από το Ανατόλια με τους μεγάλους μαθητές που απασχολούν τα παιδιά. Και έχουμε άλλα 2 σχολεία μαζί μας τώρα. Το Πεύκον, το Δημοτικό Πεύκον και το άλλο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά και τα Σαββατοκύριακα υπάρχει εθελοντική προσφορά. Μάλιστα. Σήμερα στην εκδήλωση ποιο θα είναι έτσι το επίδικο αντικείμενο? Δηλαδή, κλείνουμε 5 χρόνια. Ναι, γιορτάζετε τα 5 σας χρόνια. Ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, τους ανθρώπους που δουλεύουν κάθε μέρα στο νοσοκομείο, τους χορηγούς μας. Τους ανθρώπους μας βοηθήσαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν χρηματοδοτούμαστε από κανένα πρόγραμμα. Δεν έχουμε πάρει ποτέ χρήματα, γιατί λέγονται πολλά για τις εθελοντικές οργανώσεις. Εμείς είμαστε μόνοι με τη βοήθεια των χορηγών μας, των μελών μας, των ανθρώπων που θέλουν να το στηρίξουν, που στέλνουν τα προϊόντα τους. Αυτά τα προϊόντα είναι αυτά που λέτε ότι παίρνουν, τα δίνετε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, έτσι, δεν έχουν, είναι ασθενείς εκεί πέρα και δεν έχουν, ας πούμε, να πάρουν ένα νερό, ένα οτιδήποτε. Ναι, και αυτό, ναι. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, το νοσοκομείο σήμερα έτσι όπως εξελίσσεται είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Μιλούσα πριν 1-2 μήνες με τον κύριο Παπά και μου είχε πει ότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο της χώρας που έχει να παίρνει από τον ΕΟΠΗ ένα απίστευτα μεγάλο ποσό, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς, που στην ουσία, ενώ θα είναι κερδοφόρο επί της ουσίας, δηλαδή από την λειτουργία του, το καθιστά, πώς να το πούμε έτσι, έολο, έτσι, ευάλωτο, ας το πω. Να σας πω, αυτό το θέμα η διοίκηση το χειρίζεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο και κάνουν τις προσπάθειές τους και πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε, γιατί καταλαβαίνετε, σε αυτό το νοσοκομείο έρχονται από όλες τις πλευρές της Ελλάδας. Κοιτούσαμε μία λίστα πριν, από τη Λίμνο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τα Γιάννενα, έρχονται από παντού. Αυτό το θέμα είναι σε διαδικασίες η διοίκηση με το Υπουργείο και ελπίζουμε να λυθεί πολύ σύντομα. Ναι, γιατί χωρίς αυτό είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσει το νοσοκομείο όταν δεν μπορεί, ας πούμε, κάνει αγώνα για να πληρώσει τους προμηθευτές του και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή, φυσικά, ναι, φυσικά. Γίνεται αγώνα.
το, μεγάλος ενώ χρωστάει ο ΕΠΗ δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία δεν τα χρωστάει σε άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, υπάρχει μια... Και προπαντών να κρατήσει και το επίπεδο που είχε μέχρι τώρα αυτό το νοσοκομείο. Ναι. Οι υπηρεσίες, δηλαδή να μην υποβαθμιστεί οι υπηρεσίες του νοσοκομείου, να μην υποβαθμιστεί. Θεσσαλονίκη FM 100.